έντονα και πιο αισθητό γίνεται το πρόβλημα της ανοβρίας στο νησί, το οποίο άρχισε να δείχνει τα σημάδια του πριν από 2 χρόνια. Αυτή την χρονιά, ωστόσο, τα πράγματα δείχνουν χειρότερα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες μετρήσεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, όπου η πληρότητα στα φράγματα φτάνει στον πυθμένα, προκαλώντας ευρύτερη ανησυχία στις αρμόδιες αρχές. Λόγω της κατάστασης, εκτακτά μέτρα εξετάζει το Υπουργείο Γεωργίας. Παρόλο που δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, ούτε αποκοπές νερού, ωστόσο καλούμαστε όλοι να είμαστε προσεκτικοί στην καθημερινή χρήση του νερού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αυτή τη στιγμή τα φράγματα βρίσκονται μόλις στο 34% της πληρότητάς τους, ενώ την ίδια περσινή περίοδο η πληρότητα βρισκόταν στο 57,3%. Τουλάχιστον απογοητευτική είναι μάλιστα η πληρότητα στο φράγμα του Καλοπαναγιώτη, η οποία ανέρχεται μόλις στο 10,5%, ενώ πέρσι βρισκόταν στο 57,6%. Σε ό,τι αφορά τα μεγαλύτερα φράγματα, δηλαδή αυτό του Κούρη και του Ασπρόκρεμου, βρίσκονται στο 30,7% και 40,1% αντίστοιχα. Λαμβάνονται μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, κατά κύριο λόγο να διαχειριστούμε σωστά τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα που αφορούν την αξιοποίηση κάποιων στρατηγικών γεωτρήσεων, 5 μονάδες αφαλάτωσης που έχουμε λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων. Την ώρα που σε ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται η πληρότητα των φραγμάτων, μεγάλες απώλειες νερού καταγράφονται λόγω διαρροών νερού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επαρχία Λάρνακας, όπου οι διαρροές σε δρόμους και πεζοδρόμια ανέρχονται στις 600. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα οι δήμοι Αραδίπου, Αθιένου, Λευκάρων και η κοινότητα Λάγιας. Ουσιαστικά έχουν παραλάβει ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης, ο οποίος συστάθηκε την 1η Ευρώμου. Έχει παραλάβει 16 νέες κοινότητες όσον αφορά την ύδρευση. Σε αυτές τις κοινότητες παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός διαρροών στο σύστημα κυτατοπρονήσιας τους. Ένας αριθμός ο οποίος είναι αποτέλεσμα κυρίως του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει καμία επένδυση τα τελευταία χρόνια τα συστήματα αυτά, είτε για σωστή συντήρηση είτε για αναβάθμιση τους. Ο νεοσύστατος επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης επιβεβαιώνει για την καταγραφή των προβλημάτων, ώστε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να δοθεί ένα πλάνο για επίλυση και αποκατάσταση όλων των βλαβών. Σάρκα και οστά να